σημαία την Ιταλική και την Ευρωπαϊκή. Γιατί εμείς αισθανόμαστε τους δεσμούς με την Ελλάδα πολύ βαθιά. Εδώ αριστερά θα δείτε τις ελληνικές σημαίες και σε κάθε χωριό θα δείτε ένα μεγάλο πίνακα που γράφει «Καλώς ορίσατε στο κάθε χωριό», στο Μαρτάνο, στην Καλημέρα, στη Στερνατία, στο Μαρτινιάνο, στο Στολέτο και άλλα χωριά, Κορυλιάνο Δότραντο, το Καστρινιάνο dei Greci. Στην πλατεία δεν μπορούμε να πάμε γιατί όπως βλέπετε είχαμε μεγάλη γιορτή της Προστά Τριάδημα, η Παναγία, 15 Αυγούστου και δεν μπορούν να γυρίσουν, να πάνε και να γυρίσουν τα λεωφορεία. Τώρα πάμε αριστερά ευθεία προς το Ότραντο. Άνω τον Άγιον Γιώργιο, στο Κορυλιάνο Δότραντο τον Άγιον Νικόλαο. Εκεί πιστεύουν ότι ο Άγιος Νικόλαος προστάτευε τα κορίτσια που δεν είχαν πρίκα και τους έδινε την πρίκα και προστάτευε και το γάμο των κοριτσιών και όταν δεν βρίσκαν άντρας, γαμπρό, πηγαίνανε το άγαλμα του Αγίου Νικολάου και του ξύνανε το πόδι να μην τις ξεχάσει. Στη Στερνατία έχουν τον Άγιον Γεώργιο, στο Μαρτινιάνο τον Άγιον Παντελεήμονα, όπως σας είπα. Αλλά και στα άλλα χωριά που δεν κρατάνε πια την γενική μας παράδοση, έχουν και εκεί Έλληνες Άγιος, στο Μελεντούνιο, έχουν τον Άγιον Νικήτα. Στο Αλεσάνο, που είναι 60 χιλιόμετρα μακριά από εδώ, έχουν τον Άγιον Τρίφωνα, που τρέφει τον κόσμο. Σε άλλα χωριά που τελειώνουν όλα με κλίση άνω, έχουν αλλά ελληνική ρίζα, παραδείγματος χάρη, το Αλεξάνο, ο Αλέξιος. Από το στο Μελισσάνο, από Μέλισσο. Και αυτό τι σημαίνει, ότι αυτά τα χωριά υπήρχαν σαν ελληνικά χωριά και σε ρωμαϊκή εποχή, δηλαδή τρίτο, δεύτερο αιώνα προ Χριστού. Μα να ακολουθήσουμε να μιλήσουμε για το πρόγραμμα που κάνουμε σήμερα. Αυτή η γλώσσα έμοιαζε με την γλώσσα που μιλούσα στην Κρήτη πριν να φτάσουν εκεί, γύρω στα 1500 προ Χριστού, οι Δωριείς. Και λέει έχω τρεις ψυχές γιατί ξέρω τρεις γλώσσες. Και πήγε στη Ρώμη, ήταν στρατιώτης των Ρωμαίων, μετά όταν οι Ρωμαίοι πήραν το Τάραντα και το Σαλέντο, και εκεί έγραψε ποίημα με 30.000 στίχους, εξάμετρα, και 19 τραγωδίες με ελληνικό θέμα για τον Τροϊκό Πόλεμο και τέτοια. 7 κομμωδίες, δηλαδή έργο τεράστιο. Σε εκείνη την εποχή οι Ρωμαίοι δεν είχαν λογοτεχνία. Το πρώτο βιβλίο που γνώρισαν τα παιδιά της αριστοκρατίας Ρώμης ήταν η μετάφραση που έκανε Έλληνας από το Τάραντα, ο Λίβιο Ανδρόνικος, της Οδυσσίας. Αλλά η μετάφραση στα λατινικά γράφεται Οδούσια, Οδούσια, και εδώ έχουμε το ύψιλον σαν ου, όπως το έχουμε σε πολλές πηγές μας λέξεις. Εμείς σήμερα δεν λέμε εσύ, λέμε εσού. Όπως τα αρχαία ελληνικά. Ναι.
Dell'eme sico. Sichea, sico l'eme. Sichea l'eme sucea. Metto epsilon alfa. In Elia dileme alea, elea. To irevo in iureo la mas. E alles lex, in diria chi in ciuria chi. Metto chi opos to efuni crites. Ostra, ola frata stichia, dicono ότι η καταγωγή μας είναι σίγουρα κριτική. Anche i tali lene oti ine apo bizantini epochi, che ego non lo pistevo. Gli olis i regnes glossologi, acquisondas apo con Yorgos Katsidaki, apo di critica apo, e lene oti catalogi masine apo di megali allada, che oti apo di bizantini epochi. Θέλουν να μας κάνει Βυζαντινό, να θέλησαν να μας κάνει Βυζαντινού, να κυνηγήσουν την Ορθοδοξία. Γι' αυτό το κάνουν. Γιατί και όταν ήμουν παιδάκι εγώ, όταν μαθαίναμε η θρησκεία, έχουν οι διάφοροι λαοί, μας έλεγαν ότι οι Έλληνες έχουν σχισματιστεί. Έλληνος σχισματική θρησκεία. Τώρα σχεδόν φτάσαμε στο έτσι και έπρεπε να σας πω μερικά για το όταν. Σας είπα ότι ιδρύθηκε από τους Κρήτες. Το όνομά το πήρε από ένα μικρό ποταμάκι που θα περάσουμε, που λέγεται ακόμα σήμερα Ίδρος. Αλλά το ιστορικό γεγονός πιο σπουδαίο που έζησε το Ότραντο ήταν ο ερχομός δυστυχώς των Τούρκων τα 1480 και μετά από Λιορκία, γιατί οι κάτοικοι δεν δέχτηκαν φιλικά τους Τούρκους, πήραν την πόλη, σκότωσαν τους ανθρώπους, τους άντρες που πολέμησαν αντί τους Τούρκους, 800 ήταν, τους έκοψαν το κεφάλι και θα δούμε στο ναό του Ότραντο την πέτρα που βάζαν το κεφάλι τους και τους το κόβαν, θα δούμε το μεγάλο ψηφιδωτό, το μεγαλύτερο του κόσμου που είναι έργο του καλογέρου Παντελεήμονα που έμενε σε μοναστήρι που βρισκόταν έξω από το Ότραντο αφιερωμένο στον Αγίο Νικόλαο των Κασούλων λεγόταν και τώρα έχει εξαφανιστεί μετά από τους Τούρκους που κατεδάφησαν και οι Κατολικοί δεν τον ξαναέκλεισαν. Κάναν οι Τούρκοι την δουλειά, έχουν πάρα πολλά. Θέλετε να ακούσετε ένα τραγουδάκι πολύ ωραίο που για μένα αξίζει να βρεθεί κάτι τέτοιο στη Σαφό ή στο Αλκαίο ή στους ποιητές. Ένας παλικάρι περνάει από ένα δρόμο έξω από το χωριό και βλέπει το κορίτσι που ελπίζει να παντρευτεί μέσα στο χωράφι της και την κοιτάζει, αυτή ήταν μέσα στο λινάρι, είχαν καλλιεργήσει λινάρι σε εκείνο το χωράφι και το λινάρι, δεν ξέρω αν τον έχετε μπροστά στα μάτια όπως είναι, όταν φυσάει ο αέρας αλλάζει χρώμα, πάει από το καφετιέ μέχρι το πράσινο και την βλέπει, αλλά αυτή δεν θέλει να την δει ο νέος, γιατί βρίσκεται μόνη της στο χωράφι και ο κόσμος που περνάει μπορούσε να βρει. Το χωριό είναι μικρό, ο κόσμος μουρμουρίζει.
καταλαβαίνει αυτό ο παλικάρης και πάει μπροστά. Αλλά λέει, τα πόδια πηγαίνανε μπροστά, τα μάτια πίσω. Γυρίζεται να την κοιτάζει. Στο χωραφάσι ένα σελινάρι και σπερλάμπησε μέσα στο χλωρό. Τσακούντουμο της κόνεται ο φεγγάρι απ' το κρεβάτι. Μίδες και κάει σε ακάουστα χορτία, χωρίς την αύριε με σένα μοναχή. Πάνω από εδώ. Τάρασα μα σου λέω με την καρδία, τα πόδια πιάνε αμπρό, τα μάτια πιν και τα πόδια πιάνε αμπρό, τα μάτια πιν. Από εσάς και μετά εσείς από αυτά και να μιλάνε και να μιλήσουν, έτσι θα μιλήσουν και ελληνικά και να μάθουν και τραγούδια και να κάνουν. Κατάλαβε. Τα αγρίκα μας έχουν ελληνική βάση, αλλά έχουν και πολλές ιταλικές λέξεις. Μπορεί να μην γίνεται αυτό. Και στα νέα ελληνικά δεν έχει. Είναι μια γλώσσα αρχαία που μιλούμε εδώ, στο Κορυλιάνο, στη Μαρτάνα, στη Στερναδία, καλημέρα, στην Κρεσία Σαλεντίνα. Έχουμε εδώ τον Νόσε, αγόρε. Τον Τζουζέπε. Γκρεκάνικα, σε κοιάμε. Γκρεκάνικα, τον σίγουρο, είναι δάσκαλο. Δάσκαλο. Πολύ παλιό. Πολύ παλιό και πολύ μεγάλο δάσκαλο. Εγώ είμαι Μαρτάνο, εσύ είσαι Κοριανό. Είσαι Κοριανό, εγώ Μαρτάνο. Ο πατέρας σου πώς κουεί. Είπε, άρχε να πέσανε. Κατανίνο. Κατανίνο. Μαρία. 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 Έχεις αδερφέ. Είχε δύο αδερφέ, την αδερφό. Αγκαλιά και τους δύο, στη μέση. Τι μπορείς να το πάρεις. Άμα θέλω να μιλήσω, τους καταλάβουν οι άλλοι, θα λένε. Άμα είναι τρίτη, έχετε πόσοι έρχεσαι εδώ.
Έχουνε με πούλμα, έρχονται δύο φορές, τρεις φορές. Δύο, τρεις φορές την εβδομάδα. Και με κάβρα, έτσι και με αυτοκίνητα. Και με μάκινα. Ναι, ναι, πούλμα την εβδομάδα. Καλημέρα.